Σάββατο ο φακός του Καλλιμνιονιούς έκανε ένα ρεπορτάζ εδώ στα Αργυρινώτα, στη Στροβή. Οι εικόνες που δείξαμε ήταν αποκρουστικές. Σωρή σκουπιδιών, δίσως μία τρίτοκοσμική εικόνα. Οφείλουμε να πούμε ότι ο Δήμος αντέδρασε άμεσα και την Κυριακή, παρότι ήταν μη εργάσιμη ημέρα, με συνεργείο και με τον ιδιώτη που μαζεύει τα σκουπίδια, καθάρισαν το χώρο. Εν τω μεταξύ, το ένα υπόγειο πηγάδι είχε πια καταστραφεί και τώρα με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε τα παιδιά του Δήμου εδώ να έχουν τοποθετήσει ένα καινούριο υπόγειο κάδο, η περιοχή να είναι πλέον όπως πρέπει να είναι. Επαφείται πια στους κατοίκους εδώ των περιοχών Αργυρινώτα, Σκάλια, Εμποριού να προσέχουνε και να είμαστε λίγο πιο συνειδητοί στο θέμα της καθαριότητας. Τα παιδιά του Δήμου είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα! Χαίρομαι που σας βλέπω να εργάζεστε σε απόσταση. Νικολάκη μου, για ρίξε λίγο το υλικό σου και έλα μετά σε θέλω. Εδώ, ρεπορτάζ φρέσκο και... Νικόλα μου, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πότε τελειώνετε? Σήμερα τελειώνω. Σήμερα τελειώνετε. Ναι. Πολύ ωραία, ωραία δουλειά κάνετε. Έχω μία απορία. Πώς είναι η συνεργασία με το Βούι και με τα άλλα παιδιά εδώ, καλή? Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Τα μέτρα για τον κορονοϊό τα εφαρμόζουμε, γιατί σας βλέπω σε απόσταση. Εννοείται, βεβαίως. Απόσταση 2 μέτρα. Ναι. Ο ένας από τον τέλεια. Τέλεια. Το μουστακάκι το βλέπω να είναι σε καταπληκτική κατάσταση, πολύ ωραία. Βλέπω όμως και τον Βούι εδώ, το μαλάκι του θυμίζει δεκαετία του 60, σαν τους Beatles είναι εκεί. Πολύ ωραία. Το μόνο άσχημό του είναι ότι είναι Ολυμπιακός. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Ξέρεις τι θα γίνει τώρα? Θα καταργηθεί, θα ματαιωθεί το πρωτάθλημα και δεν θα στεφθεί πρωταθλητής Ολυμπιακός. Αυτό είναι μια είδηση που την έχω... γελάς, έτσι. Παιδιά, να λέμε και ένα αστείο. Να περνάει ο κορονοϊός. Άντε, γεια σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.